Καλησπέρα και από μένα, φίλες και φίλοι, σύντροφοι και συντρόφισσες. Μόνο φέτος, μέσα στο 2021, που δεν έχει ακόμα τελειώσει, μετρήσαμε θύματα και καταστροφές στη Σάμο, στη Θεσσαλία και στο Αρκαλοχώρι της Κρήτης από σεισμούς που δεν ξεπέρασαν τα 6,5 ρίχτερ στην κλίμακα ρίχτερ. Στη Σάμο μάλιστα έχασαν τη ζωή τους και δύο μαθητές 17 και 15 ετών. Από το καταστροφικό σεισμό της Πάρνηθας, 22 χρόνια πριν, μέχρι σήμερα το ζήτημα της ανεπαρκούς αντισεισμικής θωράκισης έρχεται στην επικαιρότητα μετά από κάθε σεισμό, για να ξεχαστεί βέβαια λίγες μέρες μετά. Οι φετινές εξελίξεις ανέδειξαν για μια ακόμα φορά τον πραγματικό χαρακτήρα του αστικού κράτους, ενός κράτους που ο πραγματικός του ρόλος δεν είναι η προστασία του λαού και η κάλυψη των αναγκών του, αλλά η διασφάλιση της κυριαρχίας και της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Οι τραγικές ανεπάρκειες του κρατικού μηχανισμού σε όλα τα επίπεδα, στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τη συχνή και έντονη σεισμική δράση που παρατηρείται σε πολλές περιοχές της χώρας, δεν είναι απότοκο της ελλιπούς οργάνωσης και της αναποτελεσματικότητας του κρατικού μηχανισμού, αλλά αντίθετα αντανακλούν την αποτελεσματικότητα του κράτους στην πραγματική του αποστολή. Του τι χρηματοδοτείται και τι όχι δεν είναι καθόλου τυχαίο. Καθορίζεται από το χαρακτήρα του κράτους ως αστικού και την αποστολή που επιτελεί. Ενδεικτικά να αναφέρουμε τις τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν σε ηλεκτροτεχνική υποδομή και σε στελέχωση με το κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων, όπως είναι η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων από Φυσικές Καταστροφές, η Πολιτική Προστασία, η Πυροσβεστική, η ΕΜΑΚ, το Γεωδονομικό Ινστιτούτο, οι κτηριακές υποδομές κλπ. Να αναφέρουμε επίσης τις μεγάλες ελλείψεις που επίσης υπάρχουν στο προσωπικό και στις υποδομές της πολιτικής προστασίας, στους δήμους και τις περιφέρειες της χώρας, που καθιστούν τελικά τα σχέδια αντιμετώπισης χαρτιά χωρίς ουσία. Επίσης, τις πάρα πολύ μεγάλες ελλείψεις σε μηχανικούς και εργατοτεχνικό προσωπικό στους δήμους, για τις άμεσες επισκευές σχολείων, παιδικών σταθμών, αθλητικών κέντρων, καπί κλπ, αλλά και τη σωστή συντήρησή τους. Όπως όλοι παρακολουθήσαμε τις προηγούμενες μέρες, σε σχολικά κτίρια κινδύνεψαν μαθητές και δάσκαλοι χωρίς να έχει προηγηθεί σεισμός. Είναι επιτακτική λοιπόν η ανάγκη να καλυφθούν αυτές οι μεγάλες ελλείψεις σε ηλεκτροτεχνική υποδομή και κατάλληλο προσωπικό για τις επισκευές και τη συντήρηση. Οι εξαγγελίες με μέτρα που αναγκάζονται να κάνουν διαχρονικά όλες οι αστικές κυβερνήσεις μετά από ένα σοβαρό σεισμικό γεγονός είναι αποσπασματικές, πρώτης ανάγκης, και έχει διαπιστωθεί ότι η υλοποίησή τους, όταν γίνεται, πραγματοποιείται με μεγάλη χρονική καθυστέρηση. Τα στοιχειώδη μέτρα που αναγκάζονται να παλάβουν δεν καθιστούν σε καμιά περίπτωση, δεν συνιστούν σε καμιά περίπτωση ολοκληρωμένη πολιτική αντιμετώπισης και διαχείρισης των φυσικών καταστροφών προς όφελος των λαϊκών αναγκών. Αυτό συμβαίνει ενώ η χώρα μας είναι η πρώτη σεισμογενής χώρα της Ευρώπης και η έκτη παγκόσμια, με το περίπου 75-80% των κτηρίων της χώρας να έχουν κατασκευαστεί πριν το 1985, δηλαδή με βάση πολύ παλιούς ή και καθόλου κανονισμούς αντισεισμικούς, και τα τελευταία χρόνια να γίνονται συχνά ισχυροί σεισμοί. Κεφαλονιά, Λέσβος, Αθήνα, Σάμος, Θεσσαλία, Κρήτη, ενδεικτικά. Οι αστικές κυβερνήσεις διαχρονικά αρνούνται στην πράξη να εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα προσεισμικού ελέγχου και ενίσχυση των κατασκευών αυτών όπου απαιτείται. Ούτε καν εξαγγέλνουν τα απαραίτητα έργα και μέτρα αντισεισμικής θωράκισης και προστασίας, ώστε να ελαχιστοποιηθούν και να αποφευθούν οι τραγικές επιπτώσεις των σεισμών. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι σήμερα, από το 1999 που εξαγγέλθηκε ο προσεισμικός ταχύς οπτικός έλεγχος στα πάνω από 85.000 δημόσια κτίρια, έχουν γίνει μόνο αυτοί οι έλεγχοι σε ένα μικρό ποσοστό.
καμία πρόβλεψη και ενέργεια για ουσιαστικούς ελέγχους με μη καταστροφικές μεθόδους της ποιότητας των υλικών των κτηρίων και την προσεκτική αποτίμηση της σεισμικής τους επάρκειας με βάση αναλυτικότερους της σεισμικής τους ικανότητας με βάση αναλυτικότερους υπολογισμούς, ώστε για όσα κτίρια προκύψει σεισμική ανεπάρκεια να γίνει αναλυτικότερη αποτίμηση και βέβαια επισκευές ενισχύσεις. Δηλαδή αυτό που μέχρι σήμερα έχει υλοποιηθεί είναι ένας πρώτος, γρήγορος, επιφανειακός και στατιστικός έλεγχος, ουσιαστικά με βάση ερωτηματολόγιο που βαθμονομείται, σε ένα μικρό ποσοστό δημοσίων κτηρίων της χώρας, κυρίως σχολεία, χωρίς να υπάρχει και να έχει γίνει κανένας ενδελεχής και ουσιαστικός έλεγχος. Η ασάφεια της σεισμικής επάρκειας των δημοσίων κτηρίων γίνεται ακόμη μεγαλύτερη αν ληφθεί υπόψη η πλημελή συντήρησή τους, αφού προβλήματα εμφανίζονται στη διάρκεια της ζωής και λειτουργίας των δημοσίων κτηρίων, όπως παραδείγματος χάρη η διάβρωση, και δεν αντιμετωπίζονται ποτέ άμεσα ή και καθόλου. Με αποτέλεσμα στα κτίρια αυτά να απομειώνεται η αντοχή τους και παρόμοια βέβαια προβλήματα εμφανίζονται και στα έργα υποδομής. Σοβαρές ευθύνες για τη μη εφαρμογή ουσιαστικών μέτρων αντισεισμικής θωράκισης έχουν βέβαια και οι φορείς της τοπικής διοίκησης. Οι φορείς αυτοί, αντί να διεκδικήσουν την υλοποίηση τέτοιων έργων και μέτρων που ενισχύουν την ασφάλεια και προστατεύουν τη ζωή των κατοίκων, κοιτάζουν μόνο πώς να διαχειριστούν τα ελάχιστα κονδύλια των κρατικών επιχορηγήσεων και τα πολύ περισσότερα που προέρχονται από το χαράτσωμα των πολιτών, των δημοτών, σε έργα βιτρίνας ή σε άλλα που εξυπηρετούν βέβαια μόνο την κερδοφορία του κεφαλαίου. Πρόσφατα, λόγω της έλλειψης ακόμη και του πρωτοβάθμιου, όπως αναφέραμε προηγουμένως, προσεισμικού ελέγχου στα δημόσια κτίρια, δόθηκε σε δημόσιους φορείς η δυνατότητα μέσω ενός προγράμματος ΕΣΠΑ να κάνουν προσεισμικούς ελέγχους. Όμως τα χρήματα που μπορεί, για παράδειγμα, ένας Δήμος να εξασφαλίσει από αυτή τη διαδικασία δεν επαρκούν για να ελέγξει το σύνολο των υποδομών του, δηλαδή δημοτικά κτίρια, πολιτιστικά κέντρα, σχολεία, καπί, αθλητικούς χώρους. Επίσης, το πρόγραμμα αυτό δίνει τους ελέγχους αυτούς και τη χρηματοδότηση σε τεχνικές εταιρείες, επιχειρηματικούς ομίλους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Την ανάγκη που έχει αναδειχθεί ουσιαστικού κρατικού ελέγχου των ιδιωτικών κτηρίων, όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων τις μεταθέτουν στις λαϊκές οικογένειες μέσω της ατομικής ευθύνης. Οι λαϊκές και εργατικές οικογένειες είναι αυτές που θα κληθούν να πληρώσουν το κόστος, το μάρμαρο όπως λέμε, για το προσεισμικό έλεγχο δομικής στρωτότητας των κατοικιών τους, για τις ενισχύσεις που θα απαιτηθούν για τη στατική αναβάθμιση των πολυκατοικιών, προσανατολίζονται να εισηγηθούν μόνο κάποια κίνητρα, κυρίως φοροαπαλλαγών. Και το ερώτημα είναι, οι λαϊκές οικογένειες και πάλι θα πρέπει οι ίδιες να αντιμετωπίσουν το δυσβάσταχτο κόστος για να ζήσουν σε ασφαλείς κατοικίες. Μιλάνε δηλαδή για κίνητρα φοροαπαλλαγών, ενώ οι περισσότεροι δεν μπορούν να διαθέσουν χρήματα για επισκευές και ενισχύσεις από το λαό. Τα λεγόμενα αυτά κίνητρα δεν αφορούν τη μεγάλη πλειοψηφία των χαμηλόμισθων, ανέργων, χαμηλοσυνταξιούχων και τις οικογένειές τους. Με τους σχεδιασμούς τους είναι ξεκάθαρο ότι η λαϊκή οικογένεια θα αναγκαστεί άλλη μια φορά να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να μπορέσει να ζήσει σε ασφαλή κατοικία. Σοβαρό ζήτημα αποτελεί και με το με ποια κριτήρια θα γίνεται ο προσεισμικός έλεγχος δομικής στρωτότητας. Θα είναι ουσιαστικός και ενδελεχής έλεγχος με υπολογισμούς για τη φέρουσα ικανότητα του στατικού φορέα της κατασκευής σύμφωνα με τους σύγχρονους κανονισμούς, λαμβάνοντας υπόψη και τα επικαιροποιημένα σεισμολογικά δεδομένα για τον ελλαδικό χώρο, ή αντίθετα, όπως φαίνεται, ο έλεγχος θα περιορίζεται στη συμπλήρωση στατιστικών δελτίων. Από όλα τα παραπάνω, είναι φανερό ότι διαχρονικά το αστικό κράτος και οι αστικές κυβερνήσεις του αντιμετωπίζουν την αντισεισμική προστασία ως εμπόρευμα που υπόκειται στους νόμους της αγοράς. Δεν αντιμετωπίζουν την αντισεισμική επάρκεια των υποδομών και των κατασκευών, είτε είναι δημόσια είτε είναι ιδιωτική, ως κρατική ευθύνη. Δηλαδή να υπάρχει η απαραίτητη κρατική δομή και οι αντίστοιχοι μηχανισμοί της που θα έχουν τον έλεγχο του συνόλου της διαδικασίας. Μάλιστα, στον αντίποδα της κρατικής ευθύνης επιχειρείται να τονιστεί η ατομική ευθύνη του ιδιοκτήτη της κάθε κατοικίας για αυτή, άρα και για τη στατικότητά της, ως αυτονόητη και με αυτόν τον τρόπο να δοθεί άφεση αμαρτιών στο κράτος και απαλλαγή από τις δικές του ευθύνες. Δηλαδή, για παράδειγμα,
Πού ευθύνεται ο εργαζόμενος που αγόρασε διαμέρισμα σε πολυκατοικία που κατασκευάστηκε με αντισεισμικούς σχεδιασμούς ξεπερασμένους, οι οποίοι άρχισαν να αλλάξουν και να προσαρμοστούν στα σύγχρονα δεδομένα με ευθύνη του κράτους? Για το αστικό κράτος, η ασφάλεια και η προστασία των πολιτών, τόσο από τους σεισμούς όσο και από πλημμύρες, πυρκαγιές κλπ., είναι μέρος διαδικασίας εμπορευματοποίησης, την οποία καλούνται να πληρώσουν τα λαϊκά και εργατικά στρώματα. Στα πλαίσια αυτά, γίνεται φανερό στον καθένα ότι η διαμάχη ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ για τις ευθύνες σε σχέση με τις καταστροφικές επιπτώσεις από τους σεισμούς που όλο και πιο συχνά παρακολουθούμε είναι κάλπικη. Από όσα έχουν ήδη αναφερθεί παραπάνω, καμιά κυβέρνηση διαχρονικά δεν έκανε ουσιαστικά βήματα αναβάθμιση των αντισεισμικών ελέγχων σε κατασκευές και σε έργα υποδομής. Στη σημερινή δυσμενή πραγματικότητα για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα, παλεύουμε και διεκδικούμε το κράτος να έχει την ευθύνη υλοποίησης της αντισεισμικής θωράκισης και προστασίας του συνόλου των λαϊκών κατοικιών μέσω κρατικής δομής με το απαραίτητο και εξειδικευμένο προσωπικό και την αναγκαία χρηματοδότηση. Όμως δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτες. Η εμπορευματοποίηση της γης και των κατασκευών, η χρήση της γης με κριτήριο το κέρδος οδηγούν σε φθηνές κατασκευές που δεν καλύπτουν τις ανάγκες, σε άναρχη δόμηση, μεγάλες οικιστικές πυκνότητες, εντατική χρήση της γης, στην έλλειψη προγραμμάτων λαϊκής στέγης. Το αστικό κράτος συστηματικά υποστελεχώνει και υποχρηματοδοτεί δομές προστασίας και διαχείρισης κινδύνων για να χρηματοδοτήσει την καπιταλιστική ανάπτυξη, τα κέρδη των μονοπωλιακών ομίλων. Η αντισεισμική προστασία και θωράκιση απαιτεί ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό που να προωθεί ισόρροπα, αφενός δομικού χαρακτήρα, μακροπρόθεσμα μέτρα για την πρόληψη των σεισμικών επιπτώσεων και προστασία των κατασκευών από ισχυρούς σεισμούς και αφετέρου μέτρα άμεσης απόδοσης για την καλύτερη αντιμετώπιση της κατάστασης μετά από ένα καταστροφικό σεισμό. Το σχεδιασμό αυτόν μπορεί να υλοποιήσει μόνο η κοινωνική κρατική ιδιοκτησία του συνόλου των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής, που θα κατανέμει σχεδιασμένα την κρατική χρηματοδότηση και το εργατικό δυναμικό, θα προγραμματίζει την υλοποίηση των έργων σύμφωνα με τις επίγουσες ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων, αντισεισμική θωράκιση, αντιπλημμυρική και αντιπυρική προστασία, θα καλύπτει το σύνολο των φάσεων των δημοσίων έργων στο πλαίσιο του κεντρικού σχεδιασμού της σοσιαλιστικής οικονομίας και θα εξασφαλίζει τις συνδυασμένες λαϊκές ανάγκες για κατοικία. Η κοινωνική κρατική ιδιοκτησία μπορεί να περιορίσει δραστικά ζημιές και θύματα και τις τεράστιες δαπάνες που έχουμε ως χώρα για την αποκατάσταση και αυτή μίζερη, αποσπασματική και ελάχιστη των καταστροφών από σεισμούς. Τα σημερινά επίπεδα της τεχνολογίας και της τεχνικής επιτρέπουν ένα ανώτερο επίπεδο κάλυψης των προβλημάτων του λαού. Οι αγωνιστικές κινητοπρωτοβουλίες των κατοίκων για την άμεση ανακούφιση των σεισμοπαθών και για τη λήψη ουσιαστικών μέτρων σε Σάμο, Θεσσαλία και Κρήτη, ο συντενισμένος αγώνας των φορέων και επιτροπών πληγέντων από φυσικές καταστροφές δείχνουν το δρόμο. Αναδεικνύουν τη δυνατότητα να συγκρουστούμε με την πολιτική που θυσιάζει το βωμό μας, τη ζωή μας στο βωμό του κέρδους, να βαδίσουμε στο δρόμο της ανατροπής. Ευχαριστώ.